Το απαιτούν άλλωστε οι ανάγκες. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στην ροή κανονικά, την προεκλογική, και να πάμε στην έκπληξη. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, την Ένωση Κεντρών, που έχει κάνει πολλή δουλειά όμως. Βέβαια, έκπληξη, διότι προφανώς αρχίζει και εισπράττει ο Βασίλης ο Λεβέντης και η Ένωση Κεντρών τη δυσαρέσκεια των Ελλήνων πολιτών, παύλα ψηφοφόρων, για όλα αυτά που έχουν δει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ακριβώς. Μένει μόνο να πείσει και με τις επίσημες θέσεις απόψεις του, τις έχει καταθέσει πολλές φορές και σε αυτό το δελτίο ο Βασίλης ο Λεβέντης, αλλά να δούμε τι λένε και οι δικοί του υποψήφοι. Πάμε στον καλησπέρα, κύριο Σαββίδη. Καλησπέρα σας. Υποψήφιος στην Θειότιδα με την Ένωση Κεντρών, η οποία διεκδικεί κάτι παραπάνω, νομίζω, κύριε Σαββίδη, έτσι. Συνολικά, ας ξεκινήσουμε με αυτό. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για το τηλεοπτικό βήμα το οποίο μας παραχωρείτε για να ακούσει ο θετικός λαός και κάποια άλλη άποψη ενός υποψηφίου και όχι μόνο του Προέδρου. Όντως, διεκδικούμε κάτι καλύτερο. Διεκδικούμε προφανώς κάτι καλύτερο από τα προηγούμενα. Και αυτό διότι η Ένωση Κεντρών πλέον έχει λόγο, ο οποίος έχει περάσει στην νεολαία, ο οποίος έχει περάσει και σε περισσότερα άλλα κλιμάκια της κοινωνίας, και αυτό φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, από ό,τι έχετε δει και εσείς οι ίδιοι. Οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν θέλει ο κόσμος να πετάξει το παλιό. Ο πρόεδρος σας έχει πει ότι δεν μπορούμε να γυρίζουμε στο παρελθόν με συντάξεις μαμούθ για ορισμένους, για ένα δύσκολο, δυσκίνητο δημόσιο τομέα. Κύριε Σαββίδη, πού εστιάζετε ως Ένωση Κεντρών? Ακούστε, είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο μας διακρίνει, θεωρώ, και από τις τελευταίες μετρήσεις φαίνεται αυτό. Αλλά φαίνεται επίσης και από τα προγράμματα τα οποία εξαγγέλλονται συχνά πυκνά τον τελευταίο χρόνο στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Ο μόνος ο οποίος έχει άποψη για την μορφοποίηση του δημοσίου τομέα είναι η Ένωση Κεντρών. Όλοι οι υπόλοιποι απλώς έχουν επιφυλίδες. Πρέπει να αλλάξουμε το δημόσιο για να ελαχιστοποιήσουμε τους φόρους. Κατ' ουσίαν όμως τι γίνεται? Οι φόροι αυξάνονται συνεχώς. Το ζούμε όλοι μας, το ζούμε τα τελευταία 5-6 χρόνια. Είναι προφανές αυτό, και το δημόσιο μένει σχεδόν ακίνητο. Γίνονται βέβαια κάποιες σπασμωδικές κινήσεις. Φτάσατε απευθείας στο πρόγραμμα, κύριε Σαββίδη, θα κυβερνήσετε? Αυτή είναι η στόχευση. Αλλιώς τι νόημα έχει? Με ποιους? Δεν το καταλαβαίνω. Το με ποιους είναι μια καλή ερώτηση. Όντως, είναι πολύ καλή ερώτηση. Προηγούμενη δεν σας άρεσε. Αυτή σας άρεσε περισσότερο. Δεν άρεσε, προσέξτε, δεν άρεσε γενικώς στον κόσμο. Δεν άρεσε μόνο σε εμάς. Ο κόσμος, από ό,τι φαίνεται, δυσαρεστήθηκε. Μην ξεχνάτε το 60%. Ποιος θα κυβερνήσετε, είναι η ερώτηση. Ναι, αφήστε με να ολοκληρώσω τον κύκλο, γιατί η ερώτηση σας είναι πολύ σημαντική. Άμα σας αφήνω να ολοκληρώνετε, χάνετε το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Θα χάσουμε το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Για πείτε μας λοιπόν ποιον θα κυβερνήσετε, που είναι καλύτερο. Η άποψή μας είναι ότι θα συγκυβερνήσουμε με αυτούς οι οποίοι θα δεχθούν τα 9 σημεία προτάσεις οι οποίες έχει η Ένωση Κεντρών. Όπως ορθότατα ανέφερε ο συνάδελφός σας, το θέμα των συνταξιούχων. Θα σας πω κάτι απλώς σαν παρένθεση. Θα γλιτώσουμε πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ αν κοπούν οι διπλές, τριπλές και τετραπλές συντάξεις. Σας λέει κάτι αυτό ως εικόνα, ως στόχος? Σκεφτείτε ότι έχουμε κόψει. Το λέει και ο πρόεδρός σας πολύ. Ακριβώς. Έχουμε κόψει τους τριτέκνους, έχουμε κόψει τους πολυτέκνους, έχουμε κόψει τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε σειρά στον ΟΑΕΔ για να πάρουν το επίδομα ανεργίας. Σκεφτείτε επίσης ότι κανένας εκ των κυβερνώντων δεν έχει στηθεί σε μια σειρά του ΟΑΕΔ για να δει τι γίνεται. Κανένας εξ αυτών. Όλοι φάσκονται ότι θα πρέπει να αλλάξουμε όλο αυτό το σύστημα. Στην ουσία δεν γίνεται ποτέ τίποτα. Και τι κάνουμε? Βάζουμε τον ένα φόρο μετά τον άλλο. Και ποιος την πληρώνει κυριολεκτικώς? Ο λαός, ο οποίος πηγαίνει και τους ψηφίζει. Και αυτό είναι ένα άλλο δυστύχημα. Δεν είναι πάντως μόνο ο δημόσιος τομέας, φαντάζομαι, κύριε Σαββίδη. Υπάρχουν και άλλοι άξονες που κινείστε. Μας είπατε για 9 συνολικά. Ναι, ακούστε, είναι ένα ευρύτερο φάσμα. Δεν γνωρίζω αν έχουμε τον χρόνο να το αναλύσουμε. Στην ουσία όμως μιλάμε κυρίως για το δημόσιο τομέα, γιατί αν το καλοσκεφτεί κάποιος, είναι αυτός ο οποίος πληγώνει κυριολεκτικά με τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί την τσέπη, να το πω έτσι απλά, επιτρέψτε μου την έκφραση, του Έλληνα φορολογούμενου, του Έλληνος πολίτη. Όλοι μας πληρώνουν, παραδείγματος χάρη, έναν ένφια, ο οποίος φημολογείται συνεχώς. Θα ακούσατε και λίγα προσφάσεως τον Ντέο Πρωθυπουργό, ο οποίος έλεγε ότι δυστυχώς πρέπει να το πληρώσουμε και το επόμενο έτος, ενώ διετείνεται ο ίδιος ότι δεν θα το πληρώσει, όταν το ρωτάγανε αν θα πληρώσετε το ένφια. Στην ουσία λοιπόν όλοι εμείς το έχουμε πληρώσει, φαίνεται ότι το πλήρωσε και αυτός και θα το πληρώνουμε συνέχεια. Κατά συνέπεια είναι ευρύτερο το φάσμα των μέτρων, απλώς στοχεύουμε στο δημόσιο τομέα διότι αυτή είναι η πληγή. Μέσα ή έξω από την Ευρώπη, με νόμισμα δραχμή, ευρώ. Τι λέει η Ένωση Κεντρών? Ακούστε, εγώ θεωρώ ότι αυτά τα ερωτήματα τα οποία τίθενται και σε πανελλαδικής κλίμακα σταθμούς κρύβουν μια επικίνδυνη αστιότητα. Δεν διανοείται κάποιος να μιλάει εκτός Ευρώπης και δεν διανοείται κάποιος να ισχυρίζεται ότι θα εφαρμόσουμε μέτρα για το πρωτογενή τομέα για να ανεξαρτητοποιηθούμε ως χώρα. Τη στιγμή κατά τον οποίο δεν υπάρχει κυριολεκτικός τίποτε.
μία αυτοκινητοβιομηχανία στη Θεσσαλονίκη επιδιώκει να πάρει άδεια λειτουργίας εδώ και 10 χρόνια και δεν της δίνεται. Τι συζητάμε λοιπόν? Μπαίνουν κάποια μέτρα για τους αγρότες, χωρίς κάποιος από αυτούς ο οποίος επιβάλλει τα μέτρα να είναι αγρότης. Κανένας εξ αυτών δεν έχει σκάψει χώμα για να δει πώς γίνεται και τι γίνεται με τους αγρότες. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα αυτά τα μέτρα, από ό,τι καταλαβαίνετε, έχουν μια πολυπλευρικότητα, την οποία προσπαθούμε να την περάσουμε στους ψηφοφόρους, στον κόσμο, και δεν μένει παρά να μας ψηφίσουν με ένα αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό, για να έχουμε τη δυνατότητα να πιέσουμε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, τον εκάστοτε κυβερνώντα, όποιος τέλος πάντων θα πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό, για να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Άρα σε ρόλο ρυθμιστή, κύριε Σάββη, δεν ξέρω, Γιώργο. Κάτσε, Γιάννη, να επιστρέψω λίγο στην ερώτηση. Ναι. Με ποιον θα συνεργαστείτε, είπαμε? Ναι, νομίζω απήντησα πριν, αλλά ίσως δεν ήταν και τόσο σαφές. Επιτρέψτε μου, ζητώ συγγνώμη, ίσως δεν ήμουν σαφής. Θεωρώ αυτό το οποίο είπα πριν, ότι αυτός ο οποίος θα εκλεγεί ως κυβερνών, το πλειοψηφικό κόμμα, αυτό το οποίο θα πλειοψηφίσει εκ των πραγμάτων, ένας εκ των δύο, ίσως δεν ξέρω ποιος, να μην αναφέρω ονόματα, δεν θα μπορέσει να κάνει κυβέρνηση. Τουλάχιστον οι συμμετρήσεις και τα δεδομένα από τον κόσμο αυτό δείχνουν. Αν λοιπόν ζητηθεί από την Ένωση Κεντρών να υποστηριχτεί ένα από αυτά τα κόμματα, η δική μας η απέτηση θα είναι να τους υποστηρίξουμε, υπό τον όρο ότι θα δεχθούν αυτά τα σημεία τα οποία έχουμε εμείς ως δεδομένα. Και αν παίζεται πάνω στο δικό σας κόμμα, αν θα σχηματιστεί κυβέρνηση ή αν θα πάμε σε εκλογές, πάλι θα κάνετε? Σας δίνω το λόγο μου ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Τι, γιατί, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει κυβέρνηση. Όχι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει κυβέρνηση. Α. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα δεχτούν. Υπάρχει μια άλλη περίπτωση. Να μας πούνε ναι, ψηφίστε μας, συμψηφίστε μάλλον για να τα κάνουμε και να μην τα κάνουν μετά. Αυτό ναι. Είναι ένα δεδομένο το οποίο θα το δούμε όμως. Πάθησα τον κύριο Καρατζαφέρη δηλαδή, έτσι. Μου άρεσε ότι το εντοπίσατε. Νομίζω το ότι... τάξιμο και το μη δόσιμο. Ναι, μα κοιτάξτε, αυτό το ζούμε. Αν κοιτάξετε τι γίνεται τα τελευταία 5-6 χρόνια, αυτό δεν γίνεται. Η Νέα Δημοκρατία έταξε μόνο τα πάντα. Μόνο τα 5-6 χρόνια το βλέπετε? Όχι. Δεν το βλέπετε τα τελευταία 45 μα δεν το χρόνια, το... Α, κοιτάξτε, αυτό είναι αυτονόητο. Α. Δεν μιλάμε για αυτά, το ότι φτάσαμε όχι εδώ. Όχι, σας το ρωτάω. Έτσι. Προσπαθώ να επικεντρώσω, γιατί τα λέει ο Βασίλης ο Λεβέντης, mm-hmm. αλλά θέλω να δω και την άποψη των στελεχών του κόμματος παραπέρα. Να μην είναι μόνο ένα προεδρικό και όχι μόνο. Όχι, όχι, σας ρωτάω, γιατί η επόμενη ερώτηση είναι ποιον από τους δύο προτιμάτε, κύριε Σαββίδη. Ακούστε, εγώ δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προτίμηση στην για κανέναν εκ του κόμματος, θέλω να για πω. Κανένα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στη φιλοσοφία του κόμματος, έτσι όπως λειτουργούν οι δύο μεγάλοι, ας πούμε. Ακούστε, τώρα, που... θα σας απαντήσω εμέσως πλην σαφώς. Ναι. Εμείς στο δημοψήφισμα ψηφίσαμε άκυρο. Γιατί? Γιατί ούτε η μία πλευρά μας ικανοποιούσε, η παρούσα, η τρέχουσα, ούτε η παρελθούσα. Και τα δύο ήταν παραλκυστικά. Οθούσαν το λαό να πάρουν μία ψήφο για να τη χρησιμοποιήσουν δίθεν για το καλό του και τελικά τον εξαπάτησε. Εμείς δημόσιοι ψήφισαμε άκυρο. Αυτό τι σας λέει? Ότι δεν είμαστε με κανέναν από τους δύο. Βεβαίως, όταν θα έρθει εκείνη η κρίσιμη στιγμή και δεν υπάρχει άλλος μέσα στον κύκλο για να γίνει κυβέρνηση, αυτός ο οποίος θα οριστεί από τον κόσμο, από τους Έλληνες ψηφοφόρους ως κυβερνητικό σχήμα, αυτός προφανώς υπό την έννοια την οποία και τους όρους σας έθεσα πριν, θα λάβει και τη δική μας την υποστήριξη. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, εγώ προσωπικώς, αν θέλετε, καθαρό σε προσωπικό επίπεδο, δεν υποστηρίζω κανέναν του δύο. Η Νέα Δημοκρατία. Να ψηφίσει ο φθιωτικός λαός, Ένωση Κεντρών και ειδικότερα Λάζαρο Σαββίδη. Είναι με λίστα αυτές οι εκλογές. Οπότε δεν μπορεί να ψηφίσει προσωπικά Λάζαρο Σαββίδη. Αυτό το οποίο θα ψηφίσει προφανώς είναι την Ένωση Κεντρών. Πάντως ο Λάζαρος Σαββίδης είναι εδώ σήμερα στο δελτίο. Δεν είναι ο κανένας. Σας ευχαριστώ. Το δελτίο, το χαρτί μόνο του εδώ. Έτσι. Με τιμάτε. Αλλά υπάρχουν και άλλοι. Σας τιμάω, αλλά μην λέμε τα αυτονόητα τώρα. Υπάρχουν και άλλοι συνυποψήφοι. Εγώ σας ευχαριστώ και πάντως για εδώ είστε εσείς τώρα. Με εσάς κουβεντιάζουμε. Σας ευχαριστώ. Σας είπα και πάλι ότι με τιμάτε. Γιατί Ένωση Κεντρών, κύριε Σαββίδη? Γιατί τι μπορεί να προσφέρει? Υπάρχουν δύο πολύ βασικά σημεία τομείς. Όπως σας είπα και πριν, είμαστε η μόνη παράταξη η οποία στοχεύει να διαμορφώσει το δημόσιο τομέα με ορθολογιστικές προτάσεις, με πραγματικές εν της ουσίας προτάσεις για να βελτιώσουμε τα οικονομικά της χώρας. Αυτό το ένα. Και το δεύτερο, διότι ουδής εξ ημών πρόκειται να γίνει μόνιμος βουλευτής. Εγώ, παραδείγματος χάρη, αν κερδίσουμε την έδρα στη Φθιώτη εδώ όπως ευελπιστούμε, σε 6 μήνες πρέπει να έχω παραιτηθεί. Γιατί? Για να μην δημιουργήσουμε αυτή την οικογενειοκρατία, αυτό το πελατολόγιο το οποίο έχουν δημιουργήσει 40 χρόνια. Τι σημαίνει ότι πρέπει να έχετε παραιτηθεί? Έχουμε δηλώσει σχεδόν όλοι μας ήδη παραιτήσεις. Για τον δεύτερο, ο οποίος θα ακολουθήσει στη σειρά. Εγώ δηλαδή ουσιαστικά θα είμαι κοινοβουλευτικός παρόν για ένα εξάμηνο. Από το εξάμηνο, μόλις κλείσει το εξάμηνο και εφόσον όλα οδεύουν κατευχήν, πολύ καινοτόμο, εγώ πρέπει να παραιτηθώ. Και όχι μόνο. Σκεφτείτε ότι αυτό δεν τολμάει κανένας να το κάνει. Όπως δεν τολμάει κανένας να πει παραδείγματος χάρη για τη μειώσεις αποδοχές των βουλευτών. Κανένας δεν τολμάει. Ακούγονται διάφορα συνθήματα. Αυτό έπρεπε να ξεκινήσει. Εμείς ένα άλλο το οποίο αυτό, λέμε. Αυτό έπρεπε να ξεκινήσει, κύριε Σαββίδη.
Μα είναι μέσα στις προτάσεις μας. Ναι, με αυτό έπρεπε να ξεκινήσετε επικοινωνιακά. Και εδώ τώρα που κουβεντιάζουμε, mm-hmm. το αφήσαμε για το τέλος. Δεν ξέρω αν το αφήσετε για το τέλος ή προέκυψε από την κουβέντα. Με αυτό πρέπει να ξεκινάτε παντού. Αυτό είναι ο ορισμός της καθαρότητας μιας πρότασης. Είναι όντως και δεν είναι η μόνη. Να σας πω και κάτι άλλο. Το ότι εμείς στοχεύουμε να ταυτιστούμε με την πρόταση του συντάγματος να έχουμε 200 βουλευτές και όχι 300 υποχρεωτικώς. Είναι επίσης μια ρήξη και έλεγχη πρόταση. Βεβαίως. Την αναφέρουν και άλλοι. Σημασία ποιος την κάνει. Και υπάρχουν και μετρήσεις πανευρωπαϊκές αναλογικά με τον πληθυσμό των χωρών και τα κοινοβούλια. Πολύ σωστή πρόταση. Ορθότατα. Ορθά. Προσέξτε όμως. Αναφέρονται ως επικεφαλίδες αυτά. Ουδείς τολμάει να το έχει μέσα στο πρόγραμμά του. Το είπε παραδείγματος χάρη προχθές η κυρία Γεννηματά. Παρά τα αυτά όμως, 40 χρόνια τώρα, όπως ορθότατα παρατηρήσατε, ουδέποτε ελέγχθη κάτι τέτοιο. Ή τουλάχιστον προσπάθησαν να κάνουν κάτι εξ αυτών. Τίποτα. Κανένας. Το πετάνε στον κόσμο, όπως παράδειγμα μας χάρη ότι θα δίναν στους τριτέκνους το δικαίωμα των πολυτέκνων. Θυμάστε και στη Θεσσαλονίκη τον κύριο Σαμαράς, το είπε και το Πασό χρόνια τώρα. Τίποτα. Πήρανε τις ψήφους από αυτούς τους ανθρώπους, 150.000 οικογένειες, και μετά τους αφήναν στο έλεος του Θεού, αφού βέβαια τους κλαδέψανε, συγγνώμη για την έκφραση, κυριολεκτικώς, οικονομικά σε κάθε επίπεδο και σε κάθε επιφάνεια. Κύριε Σαββίδη, καλό αγώνα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό αγώνα σας ευχόμαστε. Καλή επιτυχία στην Ένωση Κεντρών. Να είστε καλά. Η Φιόντιδα έχει αποδείξει πολλές φορές ότι κάνει καλούς αγώνες από αρχαιοτάτων ετών. Να είστε δεμένη παρά να συνεχίσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.